Στη Σιτία, στο ΤΕΙ Κρήτης, έγινε μία διμερίδα. Ημέρες ήταν τριήμερες εκδηλώσεις για τη διατροφή και την ευεξία. Νευρική ανορεξία ήταν το ζητούμενο της συζήτησης και ψυχογενής βουλιμία, όχι άλλα θύματα, ήταν το μότο, το σύνθημα λοιπόν. Και με αφορμή αυτή τη συζήτηση είχαμε προγραμματίσει και εμείς τη σημερινή μας εκπομπή. Τελικά όντως, όπως είπες και εσύ Στέλιο, συνέπεσε με τη δυσάρεστη είδηση που ξαναφέρνει στο προσκήνιο και στο επίκεντρο συζήτησης ασθένειες, οι οποίες είναι ασθένειες, έχουν χαρακτηριστεί ασθένειες της σύγχρονης εποχής, σαν την ανορεξία και τη βουλιμία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε όμως στη συζήτησή μας και στη συντροφιά μας την κυρία Αναστασία Μαρκάκη. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη, εκπροσωπώντας το τμήμα διατροφής και διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Καλό μεσημέρι. Να μας πείτε δύο λόγια αφενός για να μπούμε στο κλίμα για τις εκδηλώσεις αυτές που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στη Σιτία. Και πώς τελικά επελέγει αυτό το θέμα να έρθει προς συζήτηση. Όντως ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, το τρίμερο εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε που έγινε από το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία. Ένα τρίμερο εκδηλώσεων που είχε πέρα από το κομμάτι το επιστημονικό που εστιάσαμε φέτος στις διατροφικές διαταραχές και ένα άλλο πλήθος δραστηριοτήτων σε συνεργασία και με τους γιατρούς του Αιγαίου με αποστολές. Ο λόγος που εστιάσαμε φέτος στις διατροφικές διαταραχές είναι γιατί κρίθηκε και από τους φοιτητές μας και από τους συναδέλφους ότι είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο αν και δεν έχει πολύ μεγάλο επιπολασμό, δηλαδή πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι διαγνώστηκονται με κάποια διατροφική διαταραχή, εντούτοις είναι μια πολύ απειλητική ασθένεια, η οποία φτάνει ακόμα και στο θάνατο και όπως αναφέρατε. Αδύνατη μέχρι θανάτου, Βεβαίως. Και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος, διότι το τμήμα διατροφής πρέπει να εστιάσει πάνω στο κομμάτι που ονομάζεται διατροφικές διαταραχές και να αναδειχθεί στην κοινότητα η σημασία και η σημαντικότητα του προβλήματος. Για τον κόσμο που παρακολουθεί, κυρία Μαρκάκη, μπορείτε να μας δώσετε έναν ορισμό για το τι σημαίνει νευρική ανορεξία και τι σημαίνει βουλιμία, ψυχογενής βουλιμία? Ναι, οι ορισμοί είναι ψυχογενής ανορεξία και ψυχογενής βουλιμία και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και πολλές άλλες διατροφικές διαταραχές, αλλά αυτές είναι οι πιο γνωστές και πιο διαδεδομένες. Οπότε και υπουλές, ίσως. Η βουλιμία όχι, δεν είναι τόσο ύπουλη. Η πιο ύπουλη είναι η ψυχογενής ανορεξία και πραγματικά, δηλαδή συγκυριακά, έχουμε και το πιο στενάχωρο συμβάν για να το αποδείξει. Ενώ η βουλιμία και όλες οι άλλες εκφάσεις, που αν έχουμε χρόνο μπορούμε να τις συζητήσουμε, είναι στενάχωρες, είναι ενοχλητικές, αφορούν μεγάλο σχετικά ποσοστό του πληθυσμού ή μάλλον ανερχόμενο, αλλά δεν είναι τόσο απαιτητικές για τη ζωή. Οπότε η ψυχογενής ανορεξία είναι μια κατάσταση, θα σας το πω τώρα μεταξύ κριτηρίων των ψυχιατρικών και πώς το καταλαβαίνουμε, είναι μια κατάσταση όπου το άτομο έχει ένα παρισφρητικό φόβο ότι θα βάλει βάρος. Επίσης υπάρχει μια εκτίμηση ότι είναι παχύ. Όσο και αν χάνει βάρος, πάντα υπάρχει η λανθασμένη, η διαστρεβλωμένη εικόνα ότι είναι παχύ. Και φαινομενικά είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά είναι πολύ κάτω από το φυσιολογικό. Χωρίς το άτομο να μπορεί να το αναγνωρίσει. Αυτό το άτομο, ό,τι και αν του λέει ο περίγυρος, όσο και αν κοιτιέται στον καθρέφτη, έχει μια παραμορφωτική λάθος εικόνα, ναι, είναι για το σώμα του. Θεωρεί ότι έχει παραπάνω κιλά. Το βασικό είναι χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ότι υπάρχει μια διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος, ένας έντονος φόβος αύξησης του βάρους και φυσικά δεν μπορεί ούτε να το αντιληφθεί, ούτε μπορεί να ακούσει τις συμβουλές φίλων, γονέων και ειδικών. Άρα είναι μια ασθένεια που έχει να κάνει πιο πολύ με το, μυαλό. Είναι στις ψυχιατρικές νόσους. Θεωρούνται από τις πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Οι οποίες μάλιστα έχουν και είναι η ψυχογενής ανορεξία είναι και η πρώτη αιτία θανάτου στις ψυχικές διαταραχές. Οδηγεί άμεσα στο θάνατο, διότι οδηγεί σε έκπτωση ζωτικών οργάνων. Είναι δηλαδή, για να το καταλάβουμε, και διατροφική διαταραχή και μία μορφή ψυχικής ασθένειας. Ακριβώς. Και μάλιστα, ειδικά στην ψυχογενή ανορεξία υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, υπάρχει ένα υπόβαθρο ψυχολογικό, δηλαδή συνήθως είναι άτομα τα οποία είναι είτε με μονές, είτε με χαμηλή αυτοπεποίθηση, είτε τελειομανή. Υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο. Και
έχει να κάνει και με την οικογένεια, με διάφορες δομές της οικογένειας. Τη στιγμή όμως που θα ξεκινήσει η ανορεξία, άρα έχουμε μια παρατεταμένη έλλειψη θρεπτικών συστατικών, αυτό πλέον σιγά σιγά επηρεάζει τον εγκέφαλο και σιγά σιγά πραγματικά υπάρχουν βλάβες εκτός από τα ζωτικά όργανα που πρώην. Ναι, έχει να κάνει πλέον με τη δομή του εγκεφάλου mm-hmm. που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Οπότε πάει καθαρά σε ψυχιατρική ασθένεια και είναι και ο λόγος που είναι τόσο δύσκολη η ασή της. Καμία άλλη ασθένεια δεν είναι τόσο δύσκολη, γιατί για παράδειγμα η ψυχογενής βουλημία, η οποία, να περιγράψω λίγο τι χαρακτηρίζεται, είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο έχει επαναλαμβανόμενα βουλημικά επεισόδια, συνήθως σε συχνότητα μέσα στην εβδομάδα, 2 με 3 φορές. Βουλημικό επεισόδιο εννοούμε ένα κατανάλωση τροφής πάρα πολύ μεγάλη σε ενέργεια, σε θερμίδες, η οποία μπορεί να είναι και τελείως ετερόκλητα πράγματα. Και ποσότητα μεγάλη και ναι, τα μεγάλη ναι, δηλαδή είναι πολύ, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ποσότητα θερμίδων για ένα άτομο να το φάει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και επίσης είναι και ετερόκλητα πράγματα. Πεινούν γι' αυτό. Όχι, καμία σχέση. Δεν είναι θέμα πείνας, γιατί κανένας δεν πεινάει τόσο πολύ, προφανώς. Και συνήθως μετά ακολουθείται βέβαια και από μια αντιρροπιστική συμπεριφορά, η οποία θα είναι είτε έμετος, είτε υπακτικά, είτε διουρητικά, είτε υπερβολική άσκηση. Το αλήθεια συνήθως γίνεται στην ανορεξία. Γονατίζουμε δηλαδή το ψυγείο ή το ντουλάπι, το αδειάζουμε και τρώμε από αρνιά μέχρι ασύνδετες τροφές. Ασύνδετες, δηλαδή μπορεί να είναι σε τεράστιες ποσότητες και μετά ναι. θα πάμε στην τουαλέτα ή να προκαλέσουμε έμετο ή να καταναλώσουμε διουρητικά προκειμένου νιώθουμε τύψεις που φάγαμε. Ακριβώς. Να αποβάλουμε όλο και συνήθως μετά έχουν και πολλή άσκηση για να το εξορροπήσουν. Όμως τα βουλημικά άτομα σε αντίθεση με τα ανορεκτικά έχουν σε γενικές γραμμές, τα βλέπουμε με μια φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά. Είναι αυτά τα άτομα που προσέχουν, δηλαδή θα ασχοληθούν με τα light προϊόντα, με τα ολική σάλες, με τα φρούτα. Έχουν συνήθως ένα φυσιολογικό βάρος σώματος και ίσως δηλαδή από πιο αδύνατα μέχρι πιο παχουλά, ένα φυσιολογικό βάρος σώματος. Και αυτά τα βουλημικά επεισόδια γίνονται σπίτι, μόνοι τους, αθέατοι. Αυτό και με έντονο γίνεται συνέστημα τύψεων και κατάθλιψης. Άρα είναι άτομα που αναζητάνε βοήθεια και επιδέχονται βοήθεια. Αυτό όμως που μας περιγράφεται τώρα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε φάση ηλικιακή ή καταλαβαίνεις από μικρό ένα παιδάκι ότι έχει τις τάσεις. Μπορώ εγώ, ας πούμε, χτύπα ξύλο εν δυνάμει, να συμβεί κάτι που θα με ταράξει, θα με συνταράξει κάποια στιγμή στη ζωή μου και να το εμφανίσω. Είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα αυτής της νόσου, μία από τις δύο δηλαδή. Είναι πολύ παραγωγικό το νόσημα. Σίγουρα η προδιάθεση είναι βασικός παράγοντας και η κληρονομικότητα. Ναι. Επίσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν και να επιτείνουν στην εμφάνιση του φαινομένου. Δηλαδή, από την οικονομική κρίση και την οικονομική φύση και την κοινωνική κρίση την οποία διαβιούμε, σίγουρα επηρεάζει την ψυχική υγεία. Επηρεάζοντας την ψυχική υγεία μπορεί να αναδείξει και διαταραχές. Όμως όχι μόνο αυτό. Σίγουρα η σχέση με τη μητέρα είναι πάρα πολύ σημαντική στο να αναδείξει ένα πρόβλημα και κυρίως στην εφηβεία. Υπάρχουν η εποχή μας που ο φασισμός της εικόνας, το lifestyle με τα αδύνατα μοντέλα και τα πρότυπα των εξωφύλων είναι ένας άλλος επιπλέον παράγοντας. Είναι παράγοντας κινδύνου, αλλά δεν είναι ο μόνος. Θα πρέπει, γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ παραγωγικό, θα πρέπει να συντρέχουν πολλές συνιστώσεις για να εμφανιστεί και να αναδειχθεί η διαταραχή. Είστε ξεκάθαροι. Φταίνε πολλά πράγματα και όχι ένα. Και ένας, απλά λίγο σε αυτό θέλω να προσθέσω. Ένας αθρό ψυχολογικό υπόβαθρο. Ανασφαλή άτομα. Ναι, δηλαδή είναι είτε ανασφαλή είτε τελειομανή, δηλαδή είναι ίσως ναι. η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Πάντως, επειδή ο πληθυσμός που είναι ο πιο, που το παρατηρούμε περισσότερο, είναι νεαρός κόσμος, είναι δηλαδή μέσα στην εφηβεία, παρόλο που παρατηρείται και σε παιδιά όπως και σε μεγάλα άτομα. Αλλά ο κύριος πληθυσμός είναι τα νεαρά άτομα. Οπότε πράγματι έχει να κάνει με αυτό το φασισμό της εικόνας και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο ευάλωτη σε γυναίκες. Δηλαδή, θέμα ορμονών. Ορμονών, όχι ακριβώς ορμονών. Είναι θέμα γονιδίων. Δηλαδή αυτό που είπαμε, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Υπάρχει δηλαδή μητέρες οι οποίες ήταν ίδιες με ψυχογένεια ανορεξία έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα τα παιδιά τους. Το οποίο βέβαια παλιά το λέγαμε
προφανώς μάλλον από το περιβάλλον τους, αλλά τώρα το αποδεικνύουμε και με τα γονίδια. Επιστημονικά, ότι, λοιπόν. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά επιβαρημένα τα παιδιά. Πείτε μου λίγο, αν μπορείτε, αυτές οι δύο, όταν μιλάμε για ανορεξία και όταν μιλάμε για βουλιμία, μπορεί να συνδυαστούν, να παντρευτούν, δηλαδή ένα άτομο να εκδηλώσει συμπτώματα και από τις δύο? Πολύ ωραία νόσους. Ερώτηση. Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα τα βουλιμικά επεισόδια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παρατηρηθούν στα άτομα με ανορεξία. Όπου αυτά τα άτομα, γιατί υπάρχουν δύο συμπεριφορές. Η μία είναι η περιοριστική, δεν τρώω τίποτα, και η άλλη είναι η αντιρροπιστική συμπεριφορά. Η αντιρροπιστική των ανορεκτικών είναι τα άτομα που έχουν βουλιμικά επεισόδια και μετά θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ άσκηση, πολύ εμετό ή πάρα πολλές μέρες χωρίς φαγητό για να το. Σαν να τον εαυτό τους είναι. Το που κατανάλωσαν κάτι. Είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν. Οι ανορεκτικοί είναι περήφανοι. Είναι μια. Ναι, είναι περήφανοι γιατί είναι μια διαδικασία που δείχνουν τον έλεγχο που έχουν στο σώμα τους και στις διαθέσεις τους. Και επίσης μια πάρα πολύ βασική πληροφορία, δεν είναι ανορεξία. Έχουν κανονικά όρεξη, ανορεξία έχουν οι ασθενείς. Ανορεξία έχουν αυτοί που είναι στεναχωρημένοι, ίσως, έτσι. Είναι δεν υπάρχει ψυχογενής ανορεξία. Το αίσθημα της πείνας είναι φυσιολογικότατο. Το να επιβληθεί σε αυτή την πείνα το θεωρούν ότι είναι επίτευγμα. Πείτε μας κάτι, φαντάζομαι ότι ο περίγυρος, κυρίως ένα ανορεξικό άτομο, ναι, το αντιλαμβάνεται μετά την απώλεια των πρώτων κιλών. Ναι. Ότι ο σωματότυπος αλλάζει, βλέπουμε αυτά τα αποστεωμένα πρόσωπα. Όλοι τώρα έχουμε, νομίζω, το πρόσωπο της Νάτια στο. Της Νανάς στο μυαλό μας. Και θα σου πει η οικογένειά σου, ο περίγυρος, οι φίλοι, κάνε κάτι, χάνεις κιλά, είναι απέσια αυτή η εικόνα σου, έχεις γίνει σκελετός. Εκείνοι δεν το συνειδητοποιούν, δεν το δέχονται. Είναι σαν να μιλάμε σε τοίχο. Όταν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο, πραγματικά. Δηλαδή, ουσιαστικά το σημαντικό είναι να μπορέσεις να το εντοπίσει, μάλλον ο περίγυρος, σε ένα πρώτερο στάδιο. Και όταν λέμε ένα πρώτερο στάδιο, είναι όταν το άτομο αρχίζει να κάνει τις δίαιτες και αρχίζει να έχει τη γυμναστική, στα πλαίσια που λίγο πολύ έχουν όλες οι κοπέλες και οι νεαροί της εποχής. Απλά αρχίζει να φαίνεται διαφορά όταν. Το φαγητό γίνεται το επίκεντρο όλης της ημέρας, όλης της του ενδιαφέροντος. Ζυγαριά, η αιμονή με τη ζυγαριά, το φαγητό αρχίζει να κόβεται σε μικρά-μικρά κομματάκια. Μέτρημα. Το μέτρημα, το θερμίδες. Απλά λέω, είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνουμε σε σχέση με το. Με το γενικό ρεύμα της εποχής όλοι κάνουν δίαιτα και όλοι ενδιαφέρονται. Γι' αυτό λέω τώρα, η διαφορά αρχίζει να είναι όταν είναι πλέον η μόνιμη ενασχόληση, οπότε υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες για να μην φας. Προσπαθείς, για διάφορους λόγους αναφέρεις ότι δεν θα φας, προσπαθείς να φας μόνος σου, όταν είσαι με παρέα και δεν μπορείς να τα αποφύγεις, είναι συνήθως το να κόβουμε το φαγητό σε μικρά κομματάκια, οπότε ασχολούμαστε με το φαγητό, θα τελειώσει το γεύμα των άλλων και δεν έχουμε καταναλώσει. Ταυτόχρονα η απώλεια του βάρους. Και επίσης, αν μπορεί κάποιος φίλος ή από την οικογένεια να παρατηρήσει, μερικές φορές αυτά τα άτομα βάζουν δύο μπλούζες και δύο πατελόνια για να μην φαίνεται απώλεια βάρους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν την επίβλεψη οι γονείς, οι φίλοι, τα πιο κοντινά πρόσωπα σε αυτές τις συμπεριφορές. Και ο ρόλος τους όταν εντοπίσουν κάτι και όταν όντως είναι έτσι όπως το περιγράφεται, ποιος πρέπει να είναι, συμβουλευτικά να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον γιατρό, ή να ξεκινήσουν να πάρουν το παιδί με το μέρος τους το παιδί ή το εκάστοτε άτομο το οποίο. Συμβουλευτικά δεν μπορούν να. Συμβουλευτικά δεν ακούν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η οικογένεια και ο κοντινός περίγυρος είναι να πείσει το άτομο να απευθυνθεί σε κάποια δομή. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να γίνει και εισαγγελικό. Δεν είναι κακό, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου, θα πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε τον κοινωνικό στιγματισμό και να απευθυνόμαστε στις δομές που πρέπει να απευθυνθούμε προκειμένου να σώσουμε τη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει στίγμα, έτσι. Ένα στα δέκα άτομα που έχουν βρει ανορεξία παίρνει βοήθεια. Λαμβάνει βοήθεια. Ένα στα δέκα. Ναι. Είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Το 80% περίπου λαμβάνει τη θεραπεία η οποία οφείλει να λάβει. Θα πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαταραχή να παραμένει για νοσηλεία τουλάχιστον από 3 μέχρι 6 μήνες. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι
ο φόβος της οικογένειας του κοινωνικού στιγματισμού, όπου αποσιωπεί και κλειδώνει το περιστατικό στο σπίτι. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η αδυναμία των δομών δημόσιας υγείας να καλύψουν αυτά τα περιστατικά. Είμαστε τυχεροί, γιατί υπάρχει μια παιδοψυχιατρική κλινική πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που μπορεί να νοσηλεύσει περιστατικά. Και να στηρίξει και την οικογένεια και τον ίδιο τον ασθενή. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο τι γίνεται με τα περιστατικά της βουλιμίας που είναι πολύ μοναχικά. Δηλαδή η ανορεξία είναι εμφανής. Mm-hmm. Θα δεις τον άλλον ότι σιγά σιγά μετατρέπεται σε κινούμενο σκελετό. Ο άλλος που κάνει βουλιμικά επεισόδια και τρώει και μετά κλείνεται στο μπάνιο για να προκαλέσει έμετο και το κάνει μόνος του κρυφά, μακριά από τα βλέμματα τρίτων, συγγενών και φίλων. Πώς θα το καταλάβουν όταν εξωτερικά έχει μια πολύ φυσιολογική εικόνα? Αυτά τα άτομα εικόνα. Ευτυχώς αναζητούν μόνοι τους βοήθεια. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά από την ανορεξία και όλο το φάσμα των διατροφικών διαταραχών. Αυτά τα άτομα έχουν επίγνωση της κατάστασής τους, ενδιαφέρονται και αργά ή γρήγορα συνήθως θα αναζητήσουν βοήθεια. Και η βοήθεια έρχεται από δύο πλευρές, δηλαδή θέλει συντονισμένη συνεργασία διατολόγου, διατροφολόγου, αλλά και ψυχολόγου. Ναι. Δηλαδή είναι διεπιστημονική προσέγγιση και χρειάζονται αυτές οι... Και το οικογενειακό περιβάλλον θέλει στήριξη και θέλει ενδυνάμωση, γιατί νομίζω οι γονείς τώρα που μας ακούνε δεν ξέρουν τι να πούν στα παιδιά τους. Είναι ξένα, καινούργια πράγματα αυτά που συζητάμε. Και μάλιστα κάποιες άλλες μορφές, οι οποίες είναι ακόμα λιγότερο γνωστές, είναι ένα άλλο θέμα που το συζητήσαμε και τις προάλλες στη Σιτία και αφορά τις νεαρές αθλήτριες. Κοπέλες οι οποίες έχουν αθλήματα με πολύ μεγάλη ένταση σε προπονήσεις, σε διάρκεια, σε ένταση και ταυτόχρονα χρειάζονται και χαμηλό σωματικό βάρος, είναι πάρα πολύ ευάλωτες τελικά να καταλήξουν επίσης σε διατροφική συμπεριφορά διαταραγμένη, η οποία δεν είναι εύκολα κατανοητή, γιατί υπάρχει πίεση από τους προπονητές, η πίεση από την οικογένεια για επιδόσεις, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ νεαρά κορίτσια, ουσιαστικά αυτή η πάρα πολύ εντατική προπόνηση μαζί με την πολύ χαμηλή πρόσληψη τροφής ουσιαστικά οδηγεί στο να διακόπτεται η έμεινος ρύση, να αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα σιγά σιγά με τα οστά τους και πολύ γρήγορα να καταλήξουν σε στεοπόρωση και πολύ εύκολα μπορούν να καταλήξουν να είναι με μια ξεκάθαρη διατροφική διαταραχή. Και νομίζω ότι είναι άλλη μια ομάδα πάρα πολύ ευάλωτη και δύσκολα γίνεται η διάγνωση. Γιατί όλοι πιέζουν για καλύτερη επίδοση, χωρίς να προσέχουν πάλι τις επιμέρους συμπεριφορές ή το σωματικό βάρος. Στρεζογόνες όμως οι περίοδοι και οι χρονικές περίοδοι και οι καταστάσεις στις οποίες τα άτομα που τελικά καταλήγουν να έχουν μία από τις δύο νόσους τις mm-hmm. οποίες περιγράφουμε εμείς περιέρχονται. Είτε είναι το ζήτημα της καλής επίδοσης, είτε είναι η πίεση από το περιβάλλον, είτε είναι προπονητής, οτιδήποτε άλλο. Κάτι για καλό που τελικά καταλήγει mm-hmm. όχι μόνο να σε πάει πίσω, αλλά να σε καταστρέψει κιόλας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η οικογενειακή συμβουλή. Να μπει στο πλαίσιο της συμβουλευτικής όλη η οικογένεια. Είναι συνηθισμένο να εκδηλώνονται διαταραχές από εφήβους που έχουν δεχθεί παραμέληση συναισθηματική από τους γονείς κατά την παιδική τους ηλικία. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά το να μην είναι επικριτικοί οι γονείς, το να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα και όχι απλά μια διάθεση για παραπάνω φαγητό και μια άσχημη εικόνα, και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και να σταθούν στις ανάγκες των παιδιών τους και των ιδίων, γιατί συνήθως το παιδί εκδηλώνει το σύμπτωμα. Το πρόβλημα υπάρχει στη σχέση του οικογενειακού περιβάλλον. Του οικογενειακού περιβάλλον. Να κάνω μία ερώτηση, την οποία πρόσφατα είχα ακούσει σαν δήλωση ή σαν απορία, δεν ξέρω πώς να το πω. Τα άτομα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν δεν ξέρω να το λέω σωστά, δεν είναι νευρική ανορεξία, είναι ψυχογενής ανορεξία. Ναι, είναι ο πιο πρόσφατος όρος, αλλά το ίδιο. Για να είμαι σωστή και συνεπής στο τι λέω, στη διατύπωσή μου, τα βλέπουμε ότι είναι αποστεωμένα και καταλήγουν να χάνουν. Να έχουν μεγάλη απώλεια κιλών και ίσως και ξαφνική απώλεια. Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να φάνε, ότι αν φάνε λίγο παραπάνω, ο οργανισμός θα το απορροφήσει και ότι θα βάλουν κιλά ή δώσε του να φάει. Δεν είναι έτσι απλό, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί ξαφνικά ή με ένα γεύμα ένας άνθρωπος αφενός να επανέλθει, ένας άνθρωπος ο οποίος νοσεί. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και πολλοί μύθοι γύρω από το τι τελικά υφίσταται γύρω από αυτά από τον απλό κόσμο, ο οποίος εύκολα θα πει δεν τρώει το φαγητό του ή δώσ' του λίγο παραπάνω φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει προχωρήσει η διαταραχή και είναι το άτομο
με πάρα πολύ μεγάλη απώλεια βάρους και παρατεταμένο διάστημα χωρίς φαγητό ή με πάρα πολύ λίγο, η επανασύτησή του είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ συγκεκριμένη και πολλές φορές μπορεί να γίνει λάθος ακόμα και ενδονοσοκομιακά, που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο η ίδια η επανασύτηση. Απλά μου κάνει εντύπωση η ερώτησή σας. Ναι, δηλαδή, ο οποίος άνδρας κιόλας σε ηλικία και μεγάλος άνθρωπος, δεν είναι ότι δεν είναι καλλιεργημένος, δεν έχει σημασία ποιος και τι, αλλά με αφορμή μια συζήτηση, γι' αυτό σας λέω ότι όλα συνηγορούν και χαίρομαι που σήμερα είστε σήμερα κοντά μας, ήταν αυτή η εντύπωση. Δεν βλέπει ότι πεινάει, ας πούμε, δεν μπορεί κάποιος να της δώσει λίγο παραπάνω φαγητό. Και κυρίως ήταν σε γυναίκα. Αναφέρομαι όμως και εν ζωή, δόξα τω Θεώ, η γυναίκα. Και ήταν αυτή η απορία μου. Και τώρα που ξαναφέρνω στο μυαλό μου έτσι σκέψεις, ήθελα να πω ότι δεν ήταν ένα περιστατικό. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκεί έξω και γύρω μας και το περιβάλλον μας, και επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, έχει τελείως διαστρεβλωμένη εντύπωση του τι τελικά πρέπει να γίνει, ακόμη και στην αντιμετώπιση. Ναι, δηλαδή όσο σοβαρότερο είναι το περιστατικό, τόσο πιο προσεκτική πρέπει να είναι η επανασύτηση, η οποία στην αρχή πρέπει να είναι ενδονοσοκομιακή, διότι πρέπει κάθε μέρα να ελέγχονται οι ηλεκτρολίτες του ατόμου, γιατί σας λέω, μπορεί να φέρει και ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα. Βέβαια, εάν δεν μιλάμε για αυτά που είναι λίγο πολύ προς τα τελικά στάδια, σε γενικές γραμμές, εάν μέσα στο πλαίσιο, τι να πω τώρα, της καθημερινής διατροφής μπορεί να αυξάνει λίγο το φαγητό του, δηλαδή ένα φρούτο παραπάνω ή λίγο κρέας παραπάνω, λίγο ψωμί, είναι κάτι που θα έχει όφελος. Ναι, θα ήταν ενθαρρυντικό. Πάντως, στην προηγούμενη ερώτηση, τι σχέση έχει η βουλιμία και η ανορεξία, πραγματικά είναι μια ιστορία η οποία είναι σχεδόν μόνιμη παρέα, διότι τα άτομα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν ιαθεί από την ανορεξία, λίγο πολύ διατηρούν βουλιμικές συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτό δείχνουν τα στατιστικά. Είναι περίπου, φαίνεται σαν στην εφηβεία και την πολύ νεαρή ηλικία να είναι η ανορεξία και στην πορεία να διατηρείται η βουλιμική συμπεριφορά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που νομίζω διαφώτισε πολύ μεγάλες απορίες που έχουμε για αυτά τα θέματα. Όσο πιο πολλά ξέρουμε, περισσότερο θωρακισμένοι είμαστε. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, και να είστε καλά. Να μην ξανασμίξουμε με αφορμή περιστατικά τόσο δυσάρεστα. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.